ακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκύρος ερημή, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως, και σώσον ερθέ, ασυχάς μόνον. Αμήν. Πέστε μας καλωρίζικο, μας έβαλαν ερκοντήσιο να μας εστέλνω, κύριε Δάμ. Να, εκεί, αριστερά σας. Για να κρυώ και να το βάλα για το για δροσιά για το για το καλοκαίρι τώρα. Λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε νέοι. Ωραία, καλό και εσύ. Λοιπόν, Βασιλάκη, κάτσε κάτω ρε εσύ. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα και θα πάω σιγά σιγά για να καλοκατανοήσουμε εκείνο που θα αναπτύξουμε. Ο λαός λέει αυτός γεννήθηκε έτσι ή Άγιος ή Διάβολος. Έτσι και μακριά. Να τα λέω χοντρικά για να τα καταλάβουμε. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Η πρώτη απάντηση που δίνω, που δεν είναι βέβαια και δική μου, αλλά είναι του Χριστού. Η απάντηση ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και αφού τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο τον έπλασε για να καταλήξει στα δικά του χέρια. Δεν υπάρχει επομένως ευθύς εξ αρχής κάτι που να μας πληροφορεί και να λέει ότι δύο κατηγορίες άνθρωποι γεννηθήκανε, καλοί και κακοί. Η δε Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ό,τι έπλασε δημιούργησε ο Θεός, το έφτιαξε καλώς λίαν, όχι άριστα, πώς λέμε, καλώς λίαν. Το άριστα θα ερχότανε με την πάροδο του χρόνου, εξελικτικά. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέγει ότι τους δύο πρώτους, τον Αδάμ και την Εύα, τους δημιούργησε και τους έβαλε μέσα στον Παράδεισο. Βεβαίως, να έχουμε το νου μας, πρόκειται για υλικό Παράδεισο. Το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, το φυσικό περιβάλλον, ήτανε εντελώς φιλικό και υπηρετικό προς τον Αδάμ και την Εύα. Δεν υπήρχε κάτι που να έλεγε ότι στέκομαι απέναντι στον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, σαν εχθρός. Αυτό λέγει ότι και ο Αδάμ και η Εύα στεκόντουσαν απέναντι στο θέλημα του Θεού με υποταγή. Υποτάσσεται ο Αδάμ και η Εύα στο θέλημα του Θεού, υποτάσσεται και ολόκληρη η κτήση, θα πω ολόκληρη η φύση, όχι η κτήση, ολόκληρη η φύση στον Αδάμ και την Εύα. Μην ξεχνάμε, απλά, πολύ απλά,
τα λέμε, ότι ονομάτισε, έδωσε ο Αδάμ και ο Αδάμ τα ονόματα σε όλα τα ζώα της γης. Και έκτοτε παραμένουν τα ονόματα αυτά. Περιληπτικά, με λίγα λόγια, είπα έως εδώ ότι δεν έχουμε δύο κατηγορίες, καλούς και κακούς, που να βγαίνουν από τα χέρια του Θεού μόλις δημιουργηθήκανε. Έχουμε μία και μόνο κατηγορία ανθρώπων υποταγμένων στο θέλημα του Θεού. Και παράλληλα και τη φύση υποταγμένη στο θέλημα του ανθρώπου, αφού ο Θεός είχε δώσει. Είπε, κατεξουσιάζεστε αυτής. Δηλαδή να είστε κυρίαρχοι στη φύση επάνω. Εντολή του Θεού αυτή. Όμως, παρεξέκλεινε, δηλαδή στραβοδρόνιασε σημαίνει αυτό που λέω τώρα. Παρεξέκλεινε σημαίνει πήρε στραβό δρόμο ο Αδάμ και η Εύα, αφού δεν έδειξε υποταγή στο θέλημα του Θεού. Από τότε αρχίζει το κατρακύλισμα από του Αδάμ μέχρι και σήμερα. Το κατρακύλισμα του ανθρώπου ή αλλιώς της ανθρωπότητας. Γιατί μετά ακολούθησε τον Αδάμ και την Εύα, ακολούθησαν γενναίες γενναιών που βέβαια δεν έζησαν σύμφωνα με το Θεό του Θεού. Λέγει ο Δαβίδ ότι όλοι γενικά οι άνθρωποι έφυγαν από τον δρόμο του Θεού αφού έγιναν αχροί, άχρηστοι. Και έφτασαν μέχρι το σημείο, να διαστρέψουν τη φυσική τάξη πάνω στη γη. Οι άνθρωποι μιλάμε. Οι άνθρωποι. Τα ζώα είναι άλογα, δεν έχουν ευθύνη. Τα άλογα ζώα. Τα κτίνη. Και λέγει ο Δαβίδ ότι τόσο ήταν η παρεκτροπή του ανθρώπου, τόσο μεγάλη, που παρουσίασε ο άνθρωπος όμοια ζωή με τα κτίνη. Όμοια ζωή με τα κτίνη. Και είπαμε, τα μεν ζώα δεν έχουν λογική και βαδίζουν δρόμο τους. Ο δε άνθρωπος είχε φάρο, θα λέγαμε, προβολής, το μυαλό που δώσε ο Θεός. Να μπορεί να βαδίσει και τη συνείδηση, να βαδίσει καθαρά κοντά στο θέλημα του Θεού. Και όμως, αποκτηνώθηκε. Θα το ξαναπώ και άλλη μια φορά για να το καταλάβουμε, γιατί απάνω σε αυτό βασίζεται όλη η απάντηση. Γεννιόνται άγιοι, γεννιόνται και κακοί ή όχι, η απάντηση είναι άνθρωπο δημιούργησε ο Θεός, καλός λίαν που έπρεπε να πορευθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να καταλήξει στην αγκαλιά του Θεού. Όμως, μέσα από αυτό το σύνολο που είχε παρεκτραπεί, υπήρξαν και άτομα που στεκόντουσαν στέρεοι στο θέλημα του Θεού. Στέρεα άτομα. Και μας αναφέρει η Γραφή. Ο Άβελ, ο Νόε.
μας αναφέρει η Γραφή, βέβαια ο Άβελ στάθηκε, αλλά στην πορεία μιλάμε, μείναμε κοντά στον Αδάμ, τα παιδιά είναι αυτά κοντινά του Αδάμ, ναι. Μακριά πάμε στον Αβραάμ. Πρόκειται για παράδειγμα μοναδικό. Μάλιστα, λέγει και ο Απόστολος Παύλος και η Γραφή γενικά ότι ο Αβραάμ έμεινε πιστός στο θέλημα του Θεού όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Μιλάμε για προ Χριστού τώρα. Για προ Χριστού. Του είχε φυτέψει ο Θεός τη συνείδηση, είχε γνώση του νόμου του Θεού, ο Αβραάμ, και δεν κουνιότανε να κάνει δεξιά και αριστερά από την γραμμή που χάρασε ο νόμος του Θεού. Αλλά και πίστευε στο Θεό. Ήταν, λέει, πιστός σε κάθε γενιά, θέλω να έχουμε υπόψη μας, σε κάθε γενιά, δεν υπάρχει γενιά που να μην συμβαίνει αυτό που θα πω. Πάντα έχει ο Θεός εκείνους που αυτοπροαίρετα, εντελώς θεληματικά, από μονάχοι τους δηλαδή, αγαπούν το Θεό μέχρι αυτοθυσίας. Σε κάθε εποχή, σε κάθε γενιά δεν απολείπουν τα άτομα που πάνω από όλα έχουν την αγάπη του Θεού. Πάνω από όλα έχουν την αγάπη του Θεού. Ας προσέξουμε εδώ κάτι. Πριν γεννηθούμε ο καθένας μας. Και γιατί να πω πριν γεννηθούμε, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος ολόκληρος. Ένα πρόγραμμα έχει ο Θεός που δεν έχει άλλο όνομα, αιώνιο πρόγραμμα. Δηλαδή δεν έχει αρχή το πρόγραμμα του Θεού, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Να δημιουργήσει άνθρωπο με κύρια αιτία, μία και μοναδική αιτία, να χαρίσει το όνομά του στους ανθρώπους, την αγάπη δηλαδή, γιατί αγάπη λέγεται ο Θεός, και από αγάπη φτιάχνει τον άνθρωπο. Όμως τον άνθρωπο του έδωσε τα όπλα για να μπορεί να βλέπει, να κρίνει, να αποφασίζει. Εντελώς, μα εντελώς, ελεύθερα. Δεν έκανε αυτό που κάνουμε εμείς τα ζώα, ο Θεός. Δέρουμε το ζώο από το λαιμό ή από τη μούρη, δεν ξέρω πού το δέρουμε, και το τραβάμε και το πάμε εκεί που θέλουμε. Και κάνει το ζώο δια της βίας εκείνο που εμείς θέλουμε. Ο Θεός κάνει ελεύθερο, εντελώς ελεύθερο τον άνθρωπο. Μιλάμε σαν άνθρωπο ελεύθερο. Και του λέει προσοχή. Εδώ είναι η ζωή, εκεί είναι ο θάνατος. Κάνε επιλογή. Διάλεξε πού θα κλείνει η δική σου αγάπη και επιλογή σου, είναι θέμα της θελήσεώς σου. Θέλεις τη ζωή, έλα είμαι εγώ. Θέλεις το θάνατο, είναι η αμαρτία. Ελεύθερος, επαναλαμβάνω, εντελώς ελεύθερος ο άνθρωπος για να κάνει την επιλογή. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα προγνωρίζει ο Θεός.
Δηλαδή, επαναλαμβάνω, πριν γίνει ο κόσμος ήξερε ότι ο Κώστας ο Αδάμ θα είναι αυτός που είναι τώρα. Δεν με ποδίζει όμως να κάνω και το κακό. Προς Θεού. Με βάση αυτή την πρόγνωση, δηλαδή ξέρει ότι εγώ θα έχω επιθυμία να γίνω Άγιος. Θα έρθει δίπλα μου να με βοηθήσει. Ξέρει ότι ο άλλος θα κάνει κακή χρήση ελευθερίας. Δεν σημαίνει ότι αυτόν δεν το θέλει. Μην ξεχνάμε ότι σταυρώθηκε για όλους. Όλους, όλους, όλους. Για όλους σταυρώθηκε. Και όλους μας καλεί. Όλους. Δεν άφησε κανένα που να μην τον κάλεσε και να μην το καλεί κοντά του. Στην πρόξη δεν απαντάνε όλοι, ναι. Άλλοι απαντάνε ναι και είναι λίγοι. Και εδώ ήταν μόνο ο Αβραάμ, όπως είπα προηγουμένως. Και όλοι οι άλλοι, η κοινωνία ήταν το δρόμο της απώλειας. Ο δρόμος της απώλειας. Αφού είχε λέγει ο Απόστολος Παύλος τόση πίστη ο Αβραάμ στο Θεό που όταν του ανήγγειλε ότι θα γεννήσει παιδί η Σάρα η άτεχνη, του λέει θα έρθω του χρόνου την ίδια εποχή και η Σάρα θα έχει παιδί. Ήταν για 90 ετών, ε? Και 100 Αβραάμ. Λοιπόν, θα γεννήσει παιδί και λέει μέσα η Αγία Γραφή ούτε ίχνος αφιβολίας δεν πέρασε από τον λογισμό του, μα πέστε το, η μήτρα είναι νεκρή, το σώμα είναι πια τελειωμένο. Να γεννήσει παιδί, δεν το διαλογίστηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε καθόλου τίποτα, δεν πέρασε στο λογισμό του. Απίστευτο για μας, για τους σημερινούς ανθρώπους. Τόση, λέει, εμπιστοσύνη έδειξε στο Θεό. Και ακόμη του είπε ότι από το παιδί αυτό, Θεός Βασιλάκη Δόξος, από το παιδί αυτό θα προέρθουν η ανθρωπότης κατά έναν τρόπο. Ναι, θα κάνει παιδιά τόσα όσο τα άστρα του ουρανού και σε άμα της θαλάσσης. Για να δείξει δηλαδή ότι από το ένα παιδί θα γεμίσει η ανθρωπότητα. Να σκεφτούμε και το άλλο. Να σκεφτούμε και το άλλο. Ότι του ζητάει το παιδί εκείνο το ένα όταν έγινε 12 χρονών να το θυσιάσει, να το σφάξει, θυσία στο βωμό, στο χώρο που σταυρώθηκε ο Χριστός ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί δεν είπε, μα εσύ μου είπες ότι αυτό το παιδί θα φέρει στον κόσμο άλλα παιδιά και θα γεμίσει ο κόσμος με παιδιά. Δεν σκέφτηκε πώς θα γεννηθούν εκείνα τα παιδιά αφού θα φύγει από τη μέση η αιτία που θα πάρουν τα παιδιά. Επαναλαμβάνω, στο μυαλό μας θα έχουμε το εξής. Ένας κόσμος ολόκληρος για χαμό, ένας Αβραάμ μόνον ήταν για σωτηρία. Ένας Αβραάμ γεννάει τον Ισαάκ και ξέρετε πως ονομάζεται ο Ισαάκ. Υιός της επαγγελίας, παιδί της υποσχέσεως. Ο Θεός δεν το υποσχέθηκε. Παιδί της επαγγελίας, ο Αβραάμ. Έχουμε λοιπόν, ας το προσέξουμε, έναν άνδρα, τον Αβραάμ, που πάει κόντρα σε μια κοινωνία, που πάει ανάποδα.
που πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Η κοινωνία ολόκληρη. Αυτός μονάχα πάει κόντρα στην κοινωνία. Βεβαίως και ο Ισαάκ παντρεύεται, αφού γεννήθηκε, και με τη Ρεβέκα. Και έκανε δύο παιδιά. Τον Ιακώβ και Ισαάκ. Ας προσέξουμε και εδώ. Το ένα παιδί καλό, το άλλο σκάρτο. Και αυτό επαναλαμβάνω, όχι χωρίς να υπάρχει γνώση στο Θεό τι θα συμβεί, αλλά σέβεται την ελευθερία ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία ο Θεός. Και αφήνει, παρεκτρέπεται το ένα αφού το θέλει και το άλλο ακολουθεί την επαγγελία ο Ιακώβ. Που στη συνέχεια έκανε τα 12 παιδιά. Έχουμε έως εδώ, συνοψίζω, έχουμε πει ότι ο Θεός δημιουργεί άνθρωπο, την κλίση προς το καλό ή το κακό την κατευθύνει ο άνθρωπος, την έχει στα χέρια του. Θέλω, κάνω το κακό, θέλω, κάνω το καλό. Το ένα το ευλογεί ο Θεός, από το άλλο αποσύρεται ο Θεός. Δεν καταργείται. Αποσύρεται. Στον ένα βεβαίως δεν είναι ευλογία. Θα πούμε κάτι πολύ κοντά σε εμάς. Βλέπουμε άτομα στην κοινωνία μέσα σήμερα να ζούνε με το θέλημα του Θεού και να έχουν ευλογία, αλλά να αφοσιώνονται εντελώς στο Θεό, ακόμα να θυσιάζουν και αυτό το γενετήσιο ένστικτο, τη σεξουαλική ορμή που λέει, που λέμε εμείς, λένε Θεέ μου στα χέρια σου πάρτινε. Δεν χαλιναγωγείται αλλιώς η γενετήσια ορμή, παραξενεύεται ο άλλος, μα αυτός άφησε στα χέρια του Θεού τον εαυτό του εντελώς και είπε εσύ κάνε το πως θέλεις. Και ο Θεός κάνει το θαύμα και παραμένει όχι μόνο άκουμα, αλλά και κάνει θαύματα στη ζωή του. Πορφύριος, Παΐσιος και μην έχουμε αντιρρήσεις, είναι σύγχρονοι Άγιοι αυτοί. Αυτοί δώσανε τον εαυτό στον Θεό και ο Θεός, αφού η θέλησή τους ήταν βαλμένη μέσα στον νόμο του Θεού και ζούσε με τον νόμο του Θεού, τους είχε αγκαλιά. Τους είχε αγκαλιά. Τους Αγίους, τους εν τη γη, τους ανθρώπους που είναι Άγιοι, προσπαθούν να είναι Άγιοι. Τους θαυμαστώνει ο Κύριος, λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή, τους δίνει τη δύναμη ώστε να είναι ξεθαύμαστοι και να κάνουν και θαύματα. Και ένα από τα θαύματα των αγάμων, των πραγματικά αγάμων, είναι να είναι άγαμοι. Γιατί, λέει ο Θεός, ότι η πορεία του ανθρώπου είναι να ζευγαρώνει και να κάνει παιδιά. Αλλά ο Κύριος είπε, ο ίδιος, στο Ευαγγέλιο, ότι είναι και ευνούχοι, το προσέξτε αυτό το πράγμα, για τη βασιλεία των ουρανών. Μιλάει για ευνούχους που γεννιούνται να μην έχουν ικανότητα να κάνουν παιδιά, για ευνούχους που μετά από ασθένεια οι γιατροί κάνουν επέμβαση, και αυτοί που γεννιούνται από την κοιλιά της μάνας τους και έχουν τη γενετική ορμή αλλά την εκρώνανε με το θέλημα του Θεού. Η τρίτη κατηγορία είναι η ευλογημένη του Θεού κατηγορία. Γιατί δίνουν τον εαυτό τους και ο Θεός κατευθύνει τον εαυτό τους. Και εδώ η εξαίρεση των ασκητών, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι εξαίρεση που τη δημιουργεί ο Θεός, αλλά η αγάπη που δείχνει
ο άνθρωπος απέναντι στο θέλημα του Θεού δίνει πολλά, πολλά παίρνει. Να θυμηθούμε, πάει η γυναίκα η πόρνη στα πόδια του Χριστού, στο τραπέζι εκεί που ήταν αυτή που τη λέμε, όπως τη λέμε, η πόρνη, τη Μεγάλη Τρίτη ή τη Μεγάλη Τετάρτη, που την ψάλλουμε και τον Ροδοπάριο. Η γενή είναι πολλές αμαρτίες. Ναι. Α, την Τρίτη, τη Μεγάλη Τρίτη. Κασιανή. Κασιανή το όνομα. Λοιπόν, και αυτή ήταν πόρνη. Του φυλάει, του πλένει τα πόδια με τα δάκρυα, σκουπίζει με τα μαλλιά. Και της λέει, σε συγχωράω. Πέσανε πάνω. Τι κάνει εκεί, δεν βλέπω την επόρνη. Πολλά έδωσε, πολλά πήρε. Τι έδωσε. Μια κατεσχήνη στα μάτια όλων, δηλαδή πήγε μπροστά σε όλους, σε όλους, ποιος θα κάνει το πράγμα. Και να πει, εγώ είμαι αυτή που έκανα αυτά όλα σε μια ζωή ολόκληρη. Στον κόσμο όλο μπροστά. Και να κλαίει μπροστά και να σκουπίσει τα δάκρυα. Πολλά έδωσε, πολλά πήρε. Πήρε την αγάπη του Χριστού. Γεννιέται ο Άγιος. Όλοι έχουμε το προζύμι. Αλλά ποιοι ζυμώνουν και φτιάχνουν τα καρβέλια έχει σημασία. Γιατί να πάει στο προζύμι και να αφήσει προζύμι ή να το αφήσει να σαπίσει, φταίς. Κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως το πάρεις και το ζυμώσεις και φτιάξεις αυτό που να φτιάξεις, έφτιαξες ψωμί και έδρεψες την οικογένεια και έζησες οικογένεια. Και εδώ ο άνθρωπος το προζύμι του πήρε από τον Θεό και φτιάχνει τον εαυτό του και προχωράει στη ζωή του. Μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εμείς οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί δεν σωζόμαστε επειδή βαπτιστήκαμε. Χρεωνόμαστε ναι, αλλά δεν σωζόμαστε. Πρέπει, αυτό είναι η θέση του Θεού απέναντί μας για να μας καλέσει κοντά. Λέει εγώ, σου δίνω το Πνεύμα το Άγιο, εσύ που πήρες το Πνεύμα το Άγιο που είναι η δύναμη δική μου, θα μπορείς με αυτό να πορευθείς να κάνεις τα έργα Άγια. Όποιο έργο κάνεις, καλό, χωρίς τη δική μου δύναμη, απλώς είναι καλό έργο. Λέμε, καλός άνθρωπος. Δεν το αμφισβητούμε. Είναι καλός άνθρωπος. Αλλά είναι αχρωμάτιστο. Τι σημαίνει αχρωμάτιστο. Δεν βάζει το έργο του κάτω από τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Να το χαριτώσει. Ώστε να εκπέμψει ακτινοβολία και να τραβήξει. Και να σωθεί και αυτός, να σωθούν και άλλοι. Επαναλαμβάνω. Γεννιόνται μερικοί άνθρωποι με χαρίσματα, όλοι γεννιόμαστε με χαρίσματα. Λέγει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, μπορεί να δούμε άνθρωπο, άνθρωπο, που να αδειάζει τις τσέπες του, που να αγαπάει τον άλλον, με μεγάλη ευκολία. Σίγουρα είναι καλό έργο. Μα του αλουνού όμως που δεν έχει αυτή την απλοχεριά στο χάρισμα, δεν είναι δικό του άλλωστε το χάρισμα, άλλωστε το έδωσε, που δεν έχει την απλοχεριά να δώσει και να πει το ευχαριστιέμαι, λες να γίνει το σπίτι, περάστε. Φιλοξενήκα είναι, φιόλος με δυσκολία, πιέζει τον εαυτό του να βάλει μέσα. Αυτός που πιέζει τον εαυτό του και ζητάει τη βοή του Θεού και κάνει λίγο, έχει μεγαλύτερη πληρωμή από εκείνο που δεν κάνει, που δεν λέει είναι του Θεού το έργο και προχωράει. Αλήθεια. Βεβαίως. Είναι σωστό αυτό. Ολόσωστο. Το έχω διαβάσει.
Δεν πληρωνόμαστε για αυτά τα δώρα που μας έχουν δώσει. Πληρωνόμαστε για την προσφορά που κάνουμε. Το καταλαβαίνεις, Τάκη? Μάλιστα. Ναι, δηλαδή εμείς κάνουμε προσπάθεια ώστε να πολλαπλασιαστούν τα τάλαντα. Μάλιστα. Γιατί λέει, ένας πήρε 3, άλλος πήρε τόσα, άλλος πήρε 10, άλλος 100, λέει κάπου. Και λέει, ο ένας τα έκανε διπλά, ο άλλος τα έκανε διπλά, ο άλλος δεν έκανε τίποτα. Τάξη όπως είναι. Σημαίνει ότι χρειάζεται να μπει και η ανθρώπινη προσπάθεια μες στη μέση. Η πρωτοβουλία, η ελευθερία του ανθρώπου να τεθεί κάτω από τη δύναμη του Θεού και ο Θεός να ενεργήσει να προχωρήσει ο άνθρωπος. Θέλω να καταλάβουμε, το είπαμε και την περασμένη φορά, νόμο όλοι έχουμε μέσα μας, νόμο Θεού. Βαπτισμένοι και μη βαπτισμένοι. Και οι Κινέζοι. Όλοι οι πάντες. Οι πάντες έχουν γνώση ότι δεν πρέπει να σκοτώσουν, ότι δεν πρέπει να κλέψουν, ότι δεν πρέπει να κάνουν κακό σε γενικές γραμμές. Όλοι αυτό το έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουμε. Και το πιο στιγνός φωνιάς ξέρει ότι είναι φωνιάς και τι κάνει κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει. Και όλοι θέλουμε να κλέψουμε και όλοι θέλουμε να φωνεύσουμε. Αλλά φόβο Θεού. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει το δέσμο. Για αυτό το σπόρο μέσα. Είπαμε την περασμένη φορά, από τη στιγμή που γνώρισα τον νόμο, τι μου ζητάει, είδα ένα μη. Αυτό το μη, λέω, όπως το πάω εδώ, το λέγαμε εδώ πέρα, είναι να μην επιθυμήσεις ό,τι έχει ο άλλος, οτιδήποτε και είναι αυτό. Οτιδήποτε και είναι αυτό. Πάνω σε αυτό το μη είναι όλη η αντίσταση. Όλη η αντίσταση. Και είπαμε ότι, το είπαμε κι αλλιώς, είμαστε σφίχτα αγκαλιασμένοι με το κακό. Τόσο σφίχτα αγκαλιασμένοι, ώστε να βγάζει δυσοσμία σαν νεκρός, δεμένος με ζωντανό μαζί και να πεθαίνουν και δύο μαζί. Να πεθαίνει ο ένας ο ζωντανός με τον νεκρό, αυτό που βγάζει δυσοσμία, αν το θυμόσαστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, νόμο έχουμε όλοι. Χωρίς νόμο κανείς. Κάνεις έτσι, κοιτάς ψηλά, βλέπεις τον ουρανό. Γυρίζεις γύρω σου, βλέπεις την υπόλοιπη φύση να λειτουργεί άψογα με νόμους. Αυτούς τους νόμους διαβάζει ο φυσικός, ο χημικός, ο γιατρός κλπ. Αυτούς τους νόμους διαβάζει. Και ξέρει και πορεύεται και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Για να γνωρίζουμε αυτά που ο Θεός δημιούργησε, τα υλικά, δημιουργήματα, δημιουργήσαμε επιστήμες, όχι επιστήμη, επιστήμες. Ένα σωρό επιστήμες. Και έχουμε αυτή μία ειδικότητα, την άλλη ειδικότητα, την άλλη ειδικότητα, την άλλη ειδικότητα, που αν δεν γνωρίζεις τους νόμους, που τους έχει κρυμμένους η φύση, κρυμμένους. Γι' αυτό λέμε, α, βρήκε αυτό που ήταν κρυμμένο, έκανε την ανακάλυψη. Την ανακάλυψη έκανε αυτός που βρήκε κάτι καινούριο. Και εμείς λοιπόν βλέπουμε να λειτουργεί και ψηλά και γύρω μας με νόμους η υλική κτήση. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αφού βλέπουν ότι όλα αυτά λειτουργούν με νόμους, δεν υπάρχει εκείνος που έβαλε τους νόμους, έτσι μόνα τους αυτά γίνανε και έχουν τους νόμους μέσα. Λέει ο Δαβίδ ένα πολύ ωραίο, να το θυμηθώ να σας το πω. Λέει ότι, θα το πω στην ερμηνεία του, στην εξήγησή του, και αν μου το έρθει στη συνέχεια του λόγου, θα το πω και στα αρχαία. Λέει ότι, ναι, εκ το κεκριμένον σου,
εκ των κεκριμένων σου, από εκείνα που έχεις βάλει μέσα στη κτήση και ήταν άγνωστα, τα έχεις κρυφά εσύ, επλήστη ηγαστήρ αυτών, επλήστη ηγαστήρ αυτών. Και αφήκαν τα κατάλοιπα της εις αυτών, και προχωράω τώρα να το καταλάβετε, το εξηγώ μάλλον, λέει, εσύ ως Θεός δημιούργησες και έβαλες νόμους στη φύση. Ο άνθρωπος από την ώρα που έφυγε από τα χέρια σου και παρεξετράπη, έφυγε από τον δρόμο σου, έπρεπε να κάνει προσπάθεια για να έρθει να τα γνωρίσει και τα πράγματα. Είναι κρυμμένα όλα. Και με τούτο εδώ, ένα-ένα από κρυφά τα κάνει φανερά. Ένα-ένα, όχι όλα. Και όχι μόνο αυτός τώρα. Όσοι κάνουν ανακαλύψεις, βρίσκουν τα κεκριμένα, τα γράφουν σε βιβλία. Τα διαβάζουν οι επόμενες γενιές. Οι τα παιδιά. Και τα παιδιά τα αφήνουν σε άλλους, του καθεξής. Και γεμίσαμε από γνώσεις. Επλήστη, γέμισε. Ηγαστήρ, βέβαια δεν μιλάει για κοιλιά, μιλάει για εδώ, με μεταφορικά. Έχουμε λοιπόν, αυτό το λέω για να ξέρουμε, ότι δεν άφησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς να του δώσει στοιχεία ότι υπάρχει. Ότι πάνω από αυτά είμαι εγώ. Μη διανοηθείς να πεις ότι δεν υπάρχει αυτός που έβαλε αυτή τη τάξη στο σύμπαν. Γιατί τότε πάσχεις από παράνοια, από παραμάρα. Αφού λοιπόν, αφού λοιπόν, έχουν, αμφιβάλλεις ότι έχουν νόμους αυτά μέσα. Καμία, δεν υπάρχει άλλο που μην το βλέπει το πράγμα. Δεν υπάρχει. Πώς το κάνουμε, εδώ βλέπεις. Και τα, λέγαμε σε ένα άλλο, μια άλλη συγκέντρωση, για τη θάλασσα μιλάγαμε. Και εκεί υπάρχει τάξη μέσα. Όμορφη τάξη. Τα ψάρια, να το σταμάτησε. Ναι, τα ψάρια. Πώς ζουν, τι κάνουν. Και αυτά έχουν τη τάξη τους και την ώρα τους και όλα. Ο άνθρωπος έμεινε χωρίς, αλίμονο προς Θεού, θα έμεινε χωρίς να υπάρχει η τάξη και ομορφιά που την έχει βάλει στη φύση, που είναι άψυχη, να μην την έχει ο άνθρωπος, που τον αγάπησε τόσο πολύ ο Θεός και που για να δείξει την αγάπη του έστειλε από ψηλά τον Υιό του και έγινε άνθρωπος όμοιος με τον Υιό, με τον άνθρωπο, για να του δείξει πως θα περπατήσει να γυρίσει πάλι εκεί, από εκεί που έπεσε. Να πω ένα παράδειγμα λοιπόν, σε αυτό. Θέλω να δώσω την απάντηση γιατί λίγο μας το ζήτησε ο Ιωσήφ την απάντηση. Είπα ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και όταν κάνει κακή χρήση ελευθερίας, εκεί πια θολώνει και το μυαλό. Τελείωσε. Είναι, λέει, κάπου το έχω διαβάσει και αυτό, πάει ο μελισσοκόμος για να τη θεσέψει το μελίσι, φυσάει, ρίχνει καπνό, το ζαλίζει. Πάει, δε, το μελίσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Ρίχνει εκείνος με το φυσερό του, ναι, στραβώνει, τελείωσε, δεν βλέπω εκεί πέρα. Μία, δύο, τρεις, τελείωσε, λέγε Τάκη. Κάποτε ένας άθεος συνάντησε έναν χριστιανό και κάνανε ένα διάλογο και του είπε ο άθεος: «Μα καλά, εσείς λέτε ότι υπάρχει Θεός. Για πες μου, τον είδε από εσάς τους χιλιάδες χριστιανούς ποτέ το Θεό? Εμφανίστηκε σε κανέναν?» Και του είπε ο χριστιανός: «Εσύ δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι έχεις εγκέφαλο?» Λέει: «Ναι, πιστεύω». «Τον είδες ποτέ τον εγκέφαλό σου?» «Όχι». «Αυτό θα πει ότι δεν έχεις εγκέφαλο?» Αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει και εδώ. Σωστά. Κοίταξε. Στη Ρωσία ελέγχθη αυτό. Τώρα μας λες το εξής. Μας λες το εξής και είναι σωστό αυτό που πεις βέβαια. Αν σταθούμε και κάνουμε μία έτσι, μία αναδρομή ή ρίξω το μυαλό μας σε όλα τα όντα, τα λογικά, τον άνθρωπο δηλαδή,
θα δούμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει, δεν εννοώ το Θεό, προσέξτε. Πάω στο ξενοδοχείο, φέρω μου ένα πιάτο φαγητό. Ξέρω να έχει διηγητήριο μέσα. Όχι. Πάω, μπαίνω στο λεωφορείο. Έχω πιστοσύνη στον οδηγό. Όπου και αν στραφώ, όπου και αν κάνω, αν μου λείψει αυτό, δεν μπορώ να ζήσω. Μιλάω για τη ζωή που ζούμε εδώ πέρα. Φεύγω με την ελπίδα να γυρίσω σπίτι. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω σπίτι. Πιστεύω ότι θα γυρίσω σπίτι μου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Άμα λείψει αυτό, σπάνε και οι ανθρώπινες σχέσεις, πάβει να υπάρχει ζωή. Λοιπόν, σε όλα δείχνουμε πιστοσύνη και ελπίδα, σε ένα μόνο λέμε stop. Δεν θέλουμε να υπάρχεις. Στον δημιουργό μας. Ναι, στον δημιουργό. Δεν θέλουμε να υπάρχεις. Αυτός είναι τρέλα. Αυτό σημαίνει τρέλα. Για να έρθω λοιπόν εδώ στο, πάλι στο θέμα μας. Είπαμε ότι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, πολύ μεγάλη, βαδίζει το δρόμο της, το στραβό δρόμο, πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και οι λίγοι, οι πολύ λίγοι. Λέγει ο Κύριος, και ο Κύριος το λέει και ο Απόστολος Παύλος αφού από τον Κύριο τα πήρε, λέει, αν δεν υπήρχε αυτό το λίγο καλό ζυμάρι, οι λίγοι καλοί άνθρωποι, πόσοι είναι. Γιατί κάποτε διαμαρτυρήθηκε ένας προφήτης και του είπε, με έστειλες να μιλήσω και να κηρύξω. Μα εγώ δεν βρήκα ούτε δύο αυτιά να με ακούσουν. Δύο αυτιά να με ακούσουν δεν βρήκα, ο προφήτης Ηλίας. Και γυρίζει και του λέει ο Κύριος, 7.000 δεν προσκυνούν τα είδωλα. Όχι, με συγχωρείτε, λάθος. 7.000 άτομα πιστεύουν σε μένα, ναι. Όλοι οι άλλοι προσκυνούν τα είδωλα. Όλοι οι άλλοι. Μου θυμίζει τώρα το νέο φαινόμενο που δεν είναι νέο φαινόμενο. Εκείνο των νέο ειδωλολατρών που έχουν παρουσιαστεί. Η Ιουλιανή παραβάτηση, γιατί είναι βαπτισμένοι χριστιανοί, ε! Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προδότηση. Είναι τελείωσε, προδότηση. Κοιτάξτε, άμα βασιλεύει άγνοια και τον νόμο θέλουμε να το στραγγαλίσουμε τον νόμο για να δικαιολογήσουμε ό,τι κακό κάνουμε, γινόμαστε οτιδήποτε. Ναι. Και σατανάδες γινόμαστε. Σατανάδες. Λοιπόν, τι να πω τώρα, κάτι ξεκίνησα να πω. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, νόμο μέσα μας, αλλά εμείς επιπλέον, εκτός από το νόμο εκείνο, το γραμμένο μέσα εδώ, έχουμε και το νόμο του Θεού. Για τον προφήτη Ηλία έλεγα. Λέει, και εκεί ήθελα να τελειώσω, ότι του είπε, εγώ δεν βλέπω ένα ζευγάρι αυτιά να με ακούει. Και ο Θεός το απαντάει, είναι 7.000. Και ο Κύριος μας λέει, αν δεν υπήρχε αυτό το λίγο ποσοστό, το μικρό πίμιο, ως Σόδωμα αν γεννήθημεν και ως Γόμορα αν ομοιώθημεν. Πιο απλά, τι έγινε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Στα Σόδωμα, μπλουμ, περιθέρα θάλασσα που βγάζει αλάτι. Ναι. Λοιπόν, πόλη ολόκληρη βυθίστηκε, εκεί είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ναι, εκεί. Δηλαδή, ούτε ένας δεν έμεινε. Ούτε ένας. Μόνο Λότ. Γιατί, αυτός έφυγε όμως. Είπε, αν βρεθεί και ένας δεν θα κάνει, αλλά δεν υπήρχε. Ο Λότ έφυγε. Ο ένας σώθηκε. Οι άλλοι καταποντίστηκαν. Τούτο εδώ μας λέγει το εξής. Ότι, επειδή η πρόνοια του Θεού γνωρίζει ότι μετά από 50 χρόνια θα γεννηθούν 50 Άγιοι, 10 Άγιοι, δεν σταματάει τη ζωή επί της γης, ούτε τη θέλει σε εκείνο που θέλει να γίνουν Άγιοι παράλληλα. Αφήνει να εξελιχθούν, να γεννηθούν. Όταν ο Θεός δει ότι τερμάτισε το καλό επάνω στη γη,
τερματίζει και η ζωή επάνω στο, πάνω στη γη. Τελείωσε. Αυτό που βαστάει τη γη είναι η ολίγη και η εκλεκτή. Δεν τη βαστάει κανένας άλλος. Μην έχουν εντύπωση τα μέσα και το ένα τα μέσα ότι την οδηγούν στην καταστροφή. Τα μέσα οδηγούν την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Εμείς προσωπικά έχουμε λάβει από το Θεό την πρόσκληση. Για να τελειώνω. Η πρόσκληση δεν είναι μια ημέρα ούτε δύο ημερών πρόσκληση. Αλλά είναι πρόσκληση που κρατάει εφόρου ζωής μας για όλη τη ζωή. Ως τις θέλει ο πίσω μου έρθει. Όποιος θέλει να έρθει. Λοιπόν, ακολουθούμε ή δεν ακολουθούμε. Κοιτάξτε, τα πρώτα χρόνια που διαδόθηκε ο χριστιανισμός από τους 12, από τους 70 αποστόλους στη συνέχεια κλπ. Δεν ήταν τα θαύματα κυρίως που έκαναν οι Απόστολοι. Όχι. Αλλά η προβολή, όχι από τον εαυτό τους, όχι από τον εαυτό τους, της προσωπικής τους ζωής, παρουσίαζαν ήθος, άγιο. Και η αγιότητα τράβαγε. Όταν έβλεπαν παραδείγματος χάρη οι ιδωλολάτρες τότε, έναν, πώς το λέμε, Απόστολο Στέφανο, να το στείλουνε και να τον λιδοβολούνε και να λέει συγχώρεσέ τους, είναι μικρό πράγμα. Εδώ σου παραφέρεται λίγο κάποιος και επαναστατείς. Όχι να σε σκοτώνει και να λες συγχώρεσέ τον. Όταν βλέπουν το εκατόνταρχο που ήταν ιδωλάτρης πριν ήταν και στεκόταν κάτω στο σταυρό και φυλάκι τον Χριστό, να αλλάζει η ζωή και να πάει να γίνεται χριστιανός και να βαπτίζεται και να παρατάει το αξίωμα και να φεύγει και να ψάχνουν να τον βρουν για να σκοτώσουν και να τον βρίσκουν στο σπίτι μέσα χωρίς να ξέρουν ποιος είναι, ότι είναι αυτός και να τους φιλοξενεί και να τους παρέχει και κρεβάτια και φαγητά και όλα και στο τέλος λέει εγώ είμαι, σκοτώστε με. Εκείνο που τράβηξε σαν μαγνήτης ήτανε τι εικόνα έβλεπαν από τη ζωή των Αγίων Αποστόλων και όλων των χριστιανών της πρώτης εποχής. Και η ιστορία, αυτή που γράψαν την ιστορία της Δευτέρας Γυμνασίου που τη δίδασκα εγώ, έλεγε, αυτό έλεγε, ότι το ήθος και η στάση απέναντι των διοκτών, των φωνιάδων δηλαδή, ήταν εκείνο που τράβαγε. Βλέπεις, φύλαγε 40 μάρτυρες ο φύλακας και έβλεπε πώς μαρτυρούσαν και τι κάνανε οι μάρτυρες και στο τέλος που παρατάει ένα στη λίμνη για να σωθεί, λέει ο φύλακας που φύλαγε ο φωνιάς κατά έναν τρόπο, εγώ είμαι χριστιανός. Τραβούσε σαν μαγνήτης. Θα πω ένα πολύ σύγχρονο, θα το ξαναπώ, χιλιάδες φορές θα το πω. Γιατί από όλα τα μέρη της Ευρώπης, δεν ξέρω και από αλλού, από όλα τα μέρη, παραλαμβάνω, της Ευρώπης ή και αλλού, έβλεπε ανθρώπους στο Πατέρα Παΐσιο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Παΐσιος ήταν Άγιος. Λέει, να αλλάξει η Εκκλησία, να συγχρονιστεί. Η Εκκλησία συγχρονίζεται όταν είναι στον δρόμο του Θεού. Είναι Αγία και η Αγία τραβάει. Κλωτσάει ο άνθρωπος όταν βλέπει το παράδειγμα των χριστιανών να είναι εντελώς αντίθετο από εκείνο που ο Χριστός θέλει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος και τελειώνω ότι το γαρ όνομα του Θεού, το όνομα του Θεού, διημάς βλαστημείται εν της έθνεση. Δηλαδή εμείς που είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί, όταν δείχνουμε εντελώς αντίθετη ζωή από εκείνη που ζητάνε οι γραφές,
Να, αυτοί είναι οι χριστιανοί και βλαστημένοι τον Χριστό. Διημάς εξαιτίας μας, βλαστημείτε το όνομα του Θεού εν της ένδυσης. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε, η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα και σε εμάς και τους άλλους. Δεν προσπαθούμε, τότε δίνουμε λαβή και υβρίζεται το όνομα του Χριστού και γελόμαστε εμείς οι αίτοι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Είσαι πιστός, είσαι εκλεκτός του Θεού. Δεν είσαι πιστός, δεν είσαι εκλεκτός του Θεού. Και όλοι, επαναλαμβάνω, είναι εκλητοί και όλοι, εάν θέλουν, γίνονται πιστοί. Ας είναι ευλογημένο του Θεού. Αμήν. Μπορείτε να κάνετε καμία ερώτηση, όποιον δεν το κάνετε, και 20 μήνες. Κώστα, έχω μία απορία. Ναι. Άκουσα για τον Αβραάμ που υπόθηκαν ότι ήταν τέλειος ή υπακοής πίστεως απέναντι στο Θεό. Και έχω διαβάσει κάπου ότι έκανε κάτι που στεναχώρησε το Θεό. Πού? Με την Άγαρ και το όνομα Ισμαήλ που έκανε, δίχως να πάρει ευλογία από πάνω. Αυτό τι σημαίνει, μήπως είναι κανένα δίδαγμα προς εμάς? Γιατί, μου το φέρνει στο μυαλό τώρα, ναι, έκανε δύο παιδιά, αλλά δεν απαγορευόταν από τον νόμο. Μοιάζει. Δεν απαγορευόταν από τον νόμο, είχε μπορούσε να έχει. Μα η Σάρα έδωσε, του είπε το Αβραάμ, πάρε τη δούλη σου, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω παιδί, και έκανε τον Ισμαήλ. Και αφού τον έκανε περηφανεύτηκε αυτή και υποβάθμισε τη Σάρα και λέει διώχνει δεν την αντέχω. Και όταν ήρθε, γέννησε, ήρθε ο Ισάκ και λέει ο Κύριος διώξε το Ισμαήλ διότι δεν θα πάρει την ευλογία μου. Από τότε αρχίζει η Σάρα και η... πώς την είπες? Άγαρ. Ξέρεις πολύ καλά, στο όρος Σινά υπάρχει το όρος Άγαρ και μεταφέρεται όρος Σινά. Εκεί πήγε κατοίκησε και το προστάθησε ο Θεός αυτή τη γυναίκα που ήταν μόνη της, γιατί πήρε το παιδί και έφυγε. Γιατί δεν ήξερα από εκεί και πέρα τι να με έγινε, το τι έγινε, δεν ήξερα. Μιχάλη, από τότε, αδερφέ Μιχάλη, από τότε έμεινε ο διχασμός μεταξύ Ισμαήλ και τον Ισαάκ από τότε. Εγώ θέλω και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση κάτω στο Ισραήλ και σήμερα υπάρχουν, όπως ξέρουν πολύ καλά, ότι υπάρχουν 12 φυλές του Ισραήλ. Κανένα μεταξύ τους δεν συμφωνούν. Για να πιω κόλλα κάτω. Όσα είπε είναι της γραφής. Και παράλληλα θέλω να πω και τούτο για το όσον αφορά και τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Στην νεκρά θάλασσα ήτανε καλό το νερό. Όταν έγινε, γι' αυτό βρίσκουν πολύ θιάφη. Όταν με γουάρδισε και ρίξε πολύ θιάφη και έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τότε έγινε δηλητήριο και δεν υπάρχει ζωή στο νερό. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι κρατάει στον αέρα? Δεν υπάρχει ούτε σκουλίκι. Έχουν νεκρώσει όλα. Έχουν νεκρώσει. Τα κάντα. Η πέτρα δεν πάει κάτω από τη δίκηση, κάτι έτσι. Αν θες να ξαπλώσεις, σε κρατάει. Τώρα. Θα πάτε με το τάκι. Τώρα, πήγες εσύ και τότε. Δεν έχει μεγάλη πυκνότητα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι η Σάρα έδωσε την άδεια. Η Σάρα έδωσε την άδεια. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η Σάρα έδωσε την άδεια. Αλλά με βάση τον νόμο επιτρεπότανε. Ναι. Τελείωσε. Αυτά δεν ήταν παράνομο. Όχι. Δεν ήταν παράνομο. Έκανα μία ερώτηση για να δω. Και μην ξεχνάς ότι τα πρώτα χρόνια ήταν επιτρεπτός ο Αδάμ, Εύα και μετά δηλαδή, επιτρεπτός ο γάμος μέσα στα μέλη της οικογένειας. Και παράλληλα, σεβόταν, γι' αυτό ο Αβραάμ σεβόταν όλο το προσωπικό του. Όλο, όλο. Ναι. Όλα. Και μην ξεχνάμε ότι στα 100 του χρόνια που έκανε τον Ισαάκ, έζησε από 800 χρόνια. 930 χρόνια έζησε ο Αβραάμ. Πόσο? 930 χρόνια. Γι' αυτό παιδιά, δεν ήταν στα 100 που είπαμε εμείς, εξαστημένη ήταν, αλλά συνέχισε να ζει, να υπάρχει. Τους άφηνε ο Θεός για να για πέστε τα μισό. Η Σάρα όταν πει ο Θεός και της είπε ότι θα κάνεις παιδί, και ήταν από το μέσα μέρος της σκηνής. Έχω πάει και στη σκηνή που ήταν, υπάρχουν τα κόμματα. Λοιπόν και γέλασε. Και της λέει η Σάρα γιατί γελάς. Η Σάρα λέει αφού δεν με βλέπει που.
Και όπως ξέρουμε, και όπως ξέρουμε τους ράβδους γιατί που χάρισαν οι άγγελοι του Αβραάμ, ένα από αυτό έδωσε στον που αμάρτησε, που έφυγε από τα Σόδωμα και εδώ, που τον είπαμε... Από το Λότ. Αμάρτησε με τις κόρες του, το ξέρουμε αυτό. Μην τα λες αυτά πράγματα τώρα, δεν μας σειράζει. Συγγνώμη, να είναι ολοκληρώτη. Από αυτό το ράβδο, το ξύλο αυτό που πήγε και φύτεψε στην Ιερουσαλήμ, το πότσε 40 χρόνια συνέχεια και έγινε το ξύλο της Κατάρας. Από αυτό το ξύλο έγινε ο Σταυρός του Κύριου μας. Γιατί δεν ταιριάζει πουθενά όταν έγινε το Σολομώντα, το οποίο έχει έκταση 1500 μέτρα μήκους με 800 πλάτος, ο ναός Σολομώντος. Και κόψαν τα πάντα. Έκοψαν και αυτά τα δέντρα που είχαν φυτρώσει. Αλλά αυτό δεν ταιριάζε πουθενά. Αυξομειωνότανε. Και είπανε, πετάχτε το ξύλο της Κατάρας. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς και όποιος σταυρόταν την εποχή ήταν καταραμένος. Σταμάτησε μετά. Πάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ. Όχι, θα μας κοινά είναι θέλατο. Πού θα μας το Αμάγιο Όρο. Ρώσο. Α, Ιεροσόλυμα. Καλό ταξίδι. Πότε φύγει. Κουσίνια. Λοιπόν. Καλύτερα. Θα είμαστε εδώ. Ελευθερία. Τι είναι Νίκο. Αμάγιο, τι έγινε.